Βρισκόμαστε εδώ στον πεζόδρομο της 25ης Αυγούστου, όπου εκτελείται το έργο της αντικατάστασης των υδρομέτρων και αυτό γίνεται από την ΔΕΙΑΗ, δηλαδή την Δημοτική Επιχείρηση της Ίδρευσης του Δήμου Ηρακλείου. Είναι ένα σημαντικό έργο, το οποίο εδώ όπου βρισκόμαστε και αφορά την παλιά πόλη, θα επιτρέψει την εξοικονόμηση του νερού και την παράδοση πάρα πολύ έγκυρων στοιχείων που αφορούν στην τιμολόγησή του. Και έτσι θα εκλείψει και το παράπονο που πολύ συχνά είναι δικαιολογημένο ότι το νερό το οποίο πρέπει να πληρώσουμε δεν είναι το νερό το οποίο έχουμε καταναλώσει. Από εδώ και πέρα θα ξέρουμε ότι το νερό το οποίο έχουμε να πληρώσουμε είναι ακριβώς το νερό που έχουμε καταναλώσει, αλλά επιπλέον ότι αυτό το νερό δεν χάνεται στα δίκτυα, τουλάχιστον δεν χάνεται στο μέτρο στο οποίο χανόταν, το οποίο ήταν υπερβολικό, διότι πάντα στα δίκτυα της ίδρυυσης έχουμε κάποιες μικρές απώλειες. Αλλά ακριβώς αυτό θέλουμε, οι απώλειες να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Γίνεται η εγκατάσταση αυτών των λεγόμενων έξυπνων υδρομέτρων. Τι κάνουν τα έξυπνα υδρόμετρα? Δίνουν τα στοιχεία κατευθείαν στην υπηρεσία σε ελάχιστο χρόνο, αλλά αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι ότι δίνουν πρόσβαση επίσης και στους χρήστες να τα ελέγξουν και επίσης να ειδοποιηθούν για πιθανές διαρροές τις οποίες μπορεί να έχουν στη δική τους την εγκατάσταση και να προχωρήσουν στις αντίστοιχες επισκευές. Είναι λοιπόν ένα έργο αυτό το οποίο πρέπει να πούμε ότι δεν στοιχίζει ούτε ένα ευρώ στον Δημότη, διότι είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο και είναι και ένα έργο πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Η εκτέλεσή του μέχρι τώρα είναι ικανοποιητική, συνεχίζεται με πολύ εντατικό ρυθμό και θα ολοκληρωθεί μέσα στον χρόνο αυτό, δηλαδή μέσα στο 2024. Επιπλέον αυτού, και αυτό είναι και ένα από τα άλλα κύρια και ίσως κυριότερα αντικείμενα, συνεχίζεται η αντικατάσταση των δικτύων, δηλαδή των αγωγών τροφοδοσίας και διοχέτευσης του νερού στους καταναλωτές. Εδώ είμαστε, είναι συνολικά το έργο αυτό είναι πολύ μεγάλο. Έχει αυτή τη στιγμή πραγματοποιηθεί κατά το 60% και επίσης θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2024. Και με αυτό το έργο, το οποίο περιλαμβάνει περιοχές που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης αλλά και στις παρυφές του σχεδίου πόλης, ένα πολύ μεγάλο μέρος της πόλης συνολικά, μιλάμε για ένα δίκτυο 150 χιλιόμετρων στο σύνολό του, θα δημιουργήσει τελείως νέα δεδομένα με την ολοκλήρωσή του στην ίδρυυση του Ηρακλείου. Και εδώ ισχύει επίσης ότι ο Δημότης δεν επιβαρύνεται ούτε με ένα ευρώ από το έργο αυτό, που επίσης βεβαίως συνδυάζεται με την τηλεμέτρηση, δηλαδή με τα έξυπνα υδρόμετρα. Και με αυτόν τον τρόπο η ΔΕΙΑΗ, την οποία νομίζω ότι πρέπει να επενέσουμε για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί και συνεχίζει να διαχειρίζεται το έργο αυτό, προχωράει σε ένα πολύ δραστικό εξυγχρονισμό μιας πολύ βασικής υποδομής, όπως είναι αυτή της ίδρυυσης, στην πόλη του Ηρακλείου. 48.000 υδρόμετρα, όπως είπε και ο Δήμαρχος, όλα είναι από χρηματοδότηση, ένα σημαντικό εργαλείο για όλους. Θα μπορούμε να εκδίδουμε, πέρα από αυτά που είπε και ο Δήμαρχος, να εκδίδουμε, άμα θέλουμε, λογαριασμούς κάθε μήνα. Αυτό είναι για το Δημότη, είναι ένα ζητούμενο που μας το λέγανε την πρώτη. Τώρα, ως γνωστόν, οι λογαριασμοί βγαίνουν κάθε 6 μήνες. Αυτό θα βοηθήσει όλους και οικονομικά και ψυχολογικά, γιατί αλλιώς είναι να πληρώνεις ανά μήνα, αλλιώς άλλα 6 μήνες. Πάμε τώρα στην αντικατάσταση των δικτύων. Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, ότι θα γίνει μέσα τέλος του χρόνου, θα έχουμε μία εφαρμογή, θα μπορεί να μπαίνει ο Δημότης μέσα και μέσα από την εφαρμογή θα βλέπει την κατανάλωσή του, πόσο καταναλώνει ανά πάσα στιγμή, μια μέρα ή ένα μήνα. Από εκεί πέρα θα μπορεί να δει, θα έρθει και σήμα στην περίπτωση που έχουμε συνεχόμενη ροή, που σημαίνει ότι έχει μια κάποια διαρροή εντός της στοιχείας του. Ναι, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στην ενδιάμεση των δικτύων. Θέλουμε περίπου 50 χιλιόμετρα από το ευρηματικό έργο των 150 χιλιόμετρων να τελειώσουμε. Ένα δύσκολο έργο. Και φέτος θα έχουμε ακόμα πιο μεγάλες δυσκολίες, διότι θα μπούμε στην περιοχή της Δημοκρατίας, της Λεωφόρου Δημοκρατίας και στην Εθνική Αντιστάσεως. Καταλαβαίνετε ότι πέρα είναι πιο δύσκολο, διότι έχουμε μεγάλη κίνηση, μεγάλη όχληση. Οπότε θα μπορέσουμε, θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Αλλά με αυτό το έργο, συν τα 40 χιλιόμετρα στην περιοχή των Μεσαμπελιών, που πραγματικά έφυγε ο εργολάβος το 2021 και πραγματικά εκεί πέρα το δίκτυο είναι πάρα πολύ κακό,
ξεκινάει, τώρα ξεκινάει μετά από 2,5 χρόνια ξανά το έργο αυτό, θα έχει αντικατασταθεί το σύνολο των δικτύων ίδρυυσης στην πόλη του Ηρακλείου, με ό,τι συνεπάγεται αυτό.